Γεια σας! Λοιπόν, ξεκινάω ένα καινούριο βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι, βέβαια. Αλλά πριν το ξεκινήσω, θέλω να σας πω να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου, εάν δεν έχετε κάνει, βέβαια. Γιατί έτσι, ρε παιδιά, κάντε μία εγγραφή τελείως. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάνε μία εγγραφή στο κανάλι μου γιατί είναι εντελώς δωρεάν. Πάτε και το like αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, βέβαια. Και είμαι σίγουρη ότι θα σου αρέσει. Σε κουνάω κιόλας. Λοιπόν, είναι πρωί, βασικά δεν είναι πρωί, είναι μία παρά η ώρα και εγώ κάθομαι εδώ πέρα στρογγυλεμένη με το καφεδάκι μου. Όπως κάθε μέρα νιώθω, πώς τη λένε αυτήν, Μαρία Ντουανέτα, βέβαια, γιατί εγώ νιώθω Μαρία Ντουανέτα και με διακόπτουν, ναι, παιδί μου. Όχι. Και τέλος το μαμά. Δεν με ξαναπείς μαμά, θα με λες Μαρία Ντουανέτα. Ναι. Λοιπόν, πάει να ανοίξω να σας πω. Όχι, σε λίγο. Ναι, και σήμερα θα κάνω ένα φαγητό του τρόμου. Θα κάνω ένα φαγητό τύπου παστίτσιο, βέβαια. Θα τα κάνω όλα μέσα, το δεν πετάμε τίποτα, τουρλού. Τέλος πάντων, μια τρελή ιστορία. Μην τα πιάνεις αυτά! Τι άλλο θέλω να σου πω. Εφάρμοσα στον εαυτό μου μια καινούργια τεχνική. Μην το πιάνεις αυτό καθόλου! Μην το πιάνεις, μη! Μισό λεπτό, πάω να σώσω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, εφάρμοσα λοιπόν στον εαυτό μου μια τεχνική που δεν είναι καινούργια. Αλλά εγώ ποτέ δεν την είχα δοκιμάσει. Και τη δοκίμασα επάνω μου. Να δω αν θα μου πετύχει. Και εννοώ τεχνική στα νύχια μου. Και έκανα μόνο ένα νύχι, βέβαια. Να το, θα το δείξω. Λοιπόν, το βλέπεις, το βάψα και νέων, για το, κοίτα εδώ, λεπτότητα, κοίτα, και αν πας και προφίλ, θα το βάλω, να το, δεν ωραίο. Λοιπόν, αυτό το έκανα τώρα με dual forms, σε ένα άλλο βίντεο σας είχα δείξει που είχα ψωνίσει τα dual forms, είναι αυτά που μπαίνουν από πάνω με το υλικό και τα πολυμερίζεις που σας είχα πει, και βγαίνει έτοιμο το νυχάκι. Λοιπόν, με αυτή λοιπόν την τεχνική το έκανα. Και ίσως σε αυτό το βίντεο, δεν ξέρω πώς εξελιχθεί βέβαια, να κάνω και τα υπόλοιπα νύχια μου. Βέβαια, δεν θα σας δείξω όλα τα νύχια, θα σας δείξω μόνο ένα νύχι πώς το κάνω, συγγνώμη. Ένα νύχι, βέβαια. Και τα υπόλοιπα θα κλείσω την κάμερα, θα τα κάνω και θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα, πώς θα έχει γίνει, θα το δείτε κι εσείς. Λοιπόν, συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Δεν ξέρω, πάντως εγώ θα το επιχειρήσω, βέβαια. Γιατί πολλές φίλες μου, μου το ζητάτε στα σχόλια να σας δείξω κάποια στιγμή ένα μανικιούρ, ένα σετ κτλ. Και εγώ όλο το καθυστερώ. Δεν το καθυστερώ επειδή το θέλω, απλά τυχαίνει. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς θα κάνω το φαγητό μου σε αυτό το vlog και κατά πάσα πιθανότητα πώς θα κάνω τα νύχια μου. Δεν θέλω να βγει μεγάλο, γιατί το προηγούμενο βγήκε πάρα πολύ μεγάλο. Έλεγα θα βγει μικρό, αλλά βγήκε μεγάλο. Εμείς είμαστε εδώ. Ποιος είναι? Εμείς είμαστε εδώ. Είχα ανοίξει τώρα το νερό και τρέχει εδώ πέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Και θα το πάμε χαλαρά αυτό το βίντεο, βέβαια. Δεν θέλω να βιάζομαι. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω τώρα και πάω να ετοιμάσω το φαγητό μου και θα σας δείξω εγώ τα σημεία αυτά που είναι πολύ hot, ρε παιδί μου, για να τα δείτε κι εσείς. Λοιπόν, σας έφερα στην κουζίνα και εγώ έχω ξεκινήσει να φτιάξω το φαγητό. Μη! Όχι εδώ, δεν φοράς ρούχα. Ναι. Λοιπόν, και μη φοράς ρούχα που είναι για το βάρη χειμώνα. Άλλος από εκεί. Λοιπόν. Έχω βάλει. Δεν χρειάζεται να βάλει ρούχα, κάνει ζέστη. Λοιπόν, τέλο πάντων, θέλει να εμφανιστεί στην κάμερα το παιδί. Δεν μπορεί. Βέβαια. Έχει το σύνδρομο του Σταρ, βέβαια. Λοιπόν, έχω βάλει το νερό να βράζει, να ρίξω μέσα τα μακαρόνια. Δεν ξέρω τώρα τι μακαρόνια θα ρίξω. Δεν έχω αυτά τα. Πώ τα λένε, μωρέ, πε. Αχ, δεν μπορώ. Πώ το λένε αυτό που βάζουν στο παστίτσιο, τα μακαρόνια αυτά τα χοντρά. Να το βλέπει. Κάπω έτσι ξεκινάει το Αλτσχάιμερ, βέβαια. Πρέπει να κοιταχτώ. Πεσαμέλ. Λοιπόν, δεν έχω εγώ τέλος πάντων τα μακαρόνια αυτά που ξέρουμε για το παστίτσιο. Έχει ειδική ονομασία τα μακαρόνια για το παστίτσιο. Τι ψάχνω εγώ να το. Τέλος πάντων. Ανάποδα. Μην έρθει καθόλου. Έλα εδώ. Λοιπόν. Έφυγα το πλάνο. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και έχω βάλει το νερό να βράσει. Έχω βάλει και το κύμα εδώ πέρα να γίνεται. Θα κόψω τώρα κρεμμύδια, σκόρδα και δεν συμμαζεύεται. Και. Σας είπα, δεν θα είναι φυσιολογικό σήμερα το παστίτσιο, ενώ όταν είπα φυσιολογικό δεν θα είναι. Γεια σας παιδιά. Γεια. Εννοώ ως προς την ποσότητα. Γιατί είναι πολύ λίγο σε ετοιμάς, αλλά επειδή με έχει φάει αυτός ο μικρός εδώ πέρα να φάει παστίτσιο, δεν μπορούσα να βγω εγώ έξω τώρα να πάρω κι άλλο κοιμά να συγκυρώσω. Οπότε το παστίτσιο αυτό θα το ονομάσουμε το παστίτσιο του φτωχού. Βέβαια. Εδώ έχανα την παρέμβαση για να βλέπετε ναι. Πιο καλά. Τώρα θα ψήσουμε το κοιμά, θα κάνουμε. Πρώτα θα βάλουμε μέσα την πεσαμέλ. Ναι, μετά την πεσαμέλ. Μετά την πεσαμέλ, θα την παρασαλίψουμε. Ωραία, θα πω κάτι. Θα βάλουμε μετά να το σκεπάσουμε. Να πω κάτι, κύριε. Ναι, και μετά να το βάλουμε να το ψέσουμε και μετά το τρώμε. Εντάξει. Λοιπόν,
είσαι φτωχό, παιδάκι μου, δεν έχει πολύ κοιμά και θε να φας παστίτσιο. Να το φτιάξει έτσι. Ποιο λέει ποια είναι η σωστή ποσότητα. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Λοιπόν, θα το κάνουμε με ό,τι έχουμε. Τελείωσε. Λοιπόν, θα σα γυρίσω κάποια στιγμή να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκομαι, σε τι επίπεδο και τέλο πάντων θα το κάνουμε μαζί. Λοιπόν, θα τολμήσω και θα κάνω το παστίτσιο με αυτά εδώ πέρα το σέλινο. Σα τα είχα δείξει. Οκ. Okay? Αυτά. Και τώρα θα κόψω κρεμμύδι και σκόρδο, γιατί μου έχουν τελειώσει τα έτοιμα που σας είχα δείξει ένα vlog πως κάνω εγώ τα σκόρδα να τα έχω έτοιμα. Θα τα κόψω τώρα και θα τα ρίξω μέσα στο κύμα. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να ρίξω το μακαρόνι, το σέλινο που λες, για να δούμε τι θα βγει. Αχ, κάιτα. Τέλος πάντων, προχωράμε. Λοιπόν, αυτό το ρίξα εδώ, θα πάρω την κουτάλα. Ωραία. Θα τα αφήσω αυτά εδώ πέρα να γίνουν. Έχω ρίξει και άλλα τάχη ήδη. Λοιπόν, είναι μια μύγα μέσα, μια μυγομέλισσα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτή. Έχει γίνει μια μετάλλαξη νομίζω και οι... πώς το λένε, υπάρχουν και οι μυγομέλισσες. Ελπίζω να με ακούς γιατί ο άλλος έχει τέλμα το PlayStation και δεν αντέχω άλλο. Τα αυτιά μου κοντεύουν να φύγουν. Μου φαίνεται θα κυκλοφορώ από εδώ και στο εξής με οτοασπίδες. Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαι σε καλό επίπεδο με τον κιμά, να το βλέπεις, και θα ρίξω τώρα κρεμμύδι, σκόρδο και τα υπόλοιπα. Okay. Το σκόρδο και το κρεμμύδι, αλλά πριν από αυτό θα ρίξω το λάδι και θα κάνει 100 ώρες τώρα αυτό το λάδι να πέσει εδώ. Θα κάνω κατάσταση. Έλα μανάρα, πέσε. Τι θα γίνει με εσάς? Δεν μπορώ καλά να περιμένω. Αχ, 100 ώρες. Α, έτσι πέφτει πιο καλή ποσότητα. Ρίχνω λάδι εγώ μπόλικο εδώ, έτσι, για να αναγουλιάσουμε κάποια στιγμή και να μην μείνει όρθιο τίποτα. Λοιπόν, έριξα εγώ το λάδι, ρίχνω και τα σκόρδα και τα κρεμμύδια. Πεταχτήκαν αριστερά δεξιά, δεν μας ενοχλεί αυτό. Και τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριστούν. Και όταν τσιγαριστούν θα ρίξω εγώ και τα υπόλοιπα αυτά που ρίχνω. Τώρα δεν ξέρω αν φωνάζω, σας έχω πάρει το αυτή, αλλά το κάνω. Γιατί έχω απορροφητήρα, φωνάζουν εδώ πέρα, έχουν τηλεόραση ανοιχτή και δεν ξέρω αν ακούγομαι. Λοιπόν, έχει τσιγαριστεί το κρεμμύδι και θα ρίξω πελτέ. Ένα, δύο, φτάνει το δύο. Λοιπόν, κάνω τάκα τάκα το κουτάλι και είπα δεν θα το ξανακάνω. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Θοδωρή, πάρε το χεράκι από εδώ. Λοιπόν, και το κάνω και αυτό έτσι εδώ. Να, βλέπεις. Θα βγάλω και το γυμά εδώ. Ναι, μην το κουνάς όμως. Και λίγο να βάλουμε τις πεσταμένες. Μετά το βάλουμε, βέβαια. Και μετά το γυμά. Βέβαια. Λοιπόν. Ωραίο φαγητό είναι αυτό. Σ' αρέσει, αγάπη μου. Ναι. Μπράβο. Μπορείτε και να το κάνετε και εσείς, παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, αφού έχω ρίξει και, και τη σάλτσα, θα ρίξω αλάτι. Αλατάκι. Περίμενε. Όχι λοιπόν, πολύ. Φύγε γιατί... από εκεί, γιατί θέλω να ρίξω τα μπαχαρικά. Από εδώ έλα μιλά. Λοιπόν, θέλει... κανέλα, όπως και δίποτε. Έχουμε βάλει και ένα κρεμμύδι. Να πάμε μετά. Γιατί το κρεμμύδι. Πιπέρι. Είναι πάρα πολύ. Λίγο. Αν και. Μπορείτε... ντομάτα. Αχ, δεν μπορώ. Και. Πώς το λένε αυτό, μωρέ. Τι είναι αυτό. Ζάχαρη. Μπράβο. Άρα γεια σου. Το βρήκα. Σας έχω βγάλει την ψυχή εντωμεταξύ κάθε φορά που δείχνω συνταγή. Δεν είμαι φυσιολογική με συνταγές. Το ξέρω. Αλλά τι να κάνω. Το παλεύω. Λοιπόν. Το ανακατεύω. Θα ρίξω νεράκι και τελείωσε. Θα αφήσω να βράσει. Συνάμα γίνεται και το μακαρόνι, το σέλινο. Θα κοιτάξω να μην τα παραβράσω γιατί θα τα βάλω και στο φούρνο και θα γίνουν άστα να πάνε. Λοιπόν, ρίχνω νερό. Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Βλέπεις, νεράκι έριξε και θα το αφήσω τώρα να βράσει και θα σου μιλήσω μετά. Λοιπόν, βράσανε τα μακαρόνια και τώρα θα τα ρίξω στο ταψί. Να, τα βλέπετε εσείς εδώ τώρα. Λοιπόν, θα τα κάνω λίγο έτσι. Θα ρίξω λίγο λαδάκι, πολύ λίγο, γιατί θα μπουν και τα άλλα από πάνω και θα γίνει ο χαμός, ο κακός. Να, το βλέπεις τώρα αυτό που σου λέω εγώ του φτωχού. Δεν είναι πολύ ποσότητα. Είναι λίγη ρε παιδί μου. Αλλά δεν πειράζει. Μη μου πέφτεις. Μη μου πέφτεις στη διάθεση. Σήμερα αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στους μη έχοντες πολλά. Και είμαστε πάρα πολλοί οι μη έχοντες πολλά. Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι το μη έχοντας πολλά. Δηλαδή το 95% της ανθρωπότητας, μάλλον
είναι αυτοί που δεν έχουν τα πολλά. Το 5% είναι αυτοί που έχουν τα πολλά, έτσι. Λοιπόν, τέλος. Δεν υπάρχουν φτωχοί, μεσαίοι, πλούσιοι. Υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω να καταλάβετε. Λοιπόν, αχ, αλλά εμείς είμαστε πλούσιοι στο μυαλό και στην ψυχή. Τέλος. Και στο πνεύμα. Λοιπόν, θα τα αφήσω αυτά. Θα περιμένω εγώ τώρα να γίνει ο κοιμάς. Να τον πετάξω εδώ πάνω, να κάνω και την πεσαμέλ και να το πετάξω μέσα στο φούρνο όλο αυτό. Και τσουπ θα γίνει. Λοιπόν. Λοιπόν, θα το κάνω με την έτοιμη μπεσαμέλ. Φυσικά εννοείται. Και τώρα θα μου πεις εσύ, έχουμε εμείς οι φτωχοί τέτοια μπεσαμέλ? Εγώ θα σου πω ναι. Γιατί ο φτωχός θέλει και την καλοπέρασή του βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλοι έχουμε αυτή την μπεσαμέλ. Και αν δεν τη θέλεις αυτή την μπεσαμέλ, κάνουμε μια δικιά σου, βρε αδερφέ. Εκεί θα τα χαλάσουμε. Λοιπόν, θα σε γυρίσω τώρα και θα χτυπήσουμε την μπεσαμελίτσα για να κάνουμε αυτή την ωραία τη σύνθεση. Ο κοιμάς εδώ μεταξύ βράζει ακόμα. Θα τον αφήσω μετά λίγο να κρυώσει και να μην κρυώσει, δεν μας ενδιαφέρει. Τι θα κόψει το βγό, όχι, θα δεν βάζουμε. Και πάμε να την κάνουμε. Χτύπησε την μπεσαμέλ, να τι την έφτιαξε. Μια χαρά είναι. Και θα τελειώνει τώρα και ο κοιμάς είναι έτοιμος. Και θα τον κατεβάσω και θα πάμε να τα συνθέσουμε όλα μαζί. Έτσι το κάνω εγώ λοιπόν το παστίτσιο, είτε έχω κανονικά μακαρόνια, είτε δεν έχω. Αυτή τη διαδικασία ακολουθώ. Λοιπόν, τώρα θα το βάλω να το ψήσω και θα σας το δείξω όταν είναι έτοιμο. Λοιπόν, το παστίτσιο έγινε, το βλέπετε. Έξερο ψυχτεί πάρα πάρα πολύ ωραία. Είναι γιατί εγώ βάζω το βούτυρο, βέβαια. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, δοκιμάστε το κι εσείς. Με το βουτυράκι γίνεται πάρα πολύ ωραία η κρούστα από πάνω. Και τώρα θα τα αφήσω να κρυώσει λίγο για να βάλω να φάει ο Θοδωρής, γιατί δεν αντέχει άλλο, πεινάει. Αυτά. Η κατάστασή μου είναι αυτή. Όπως βλέπετε. Τι βλέπουμε την τηλεόραση. Ο μικρός παίζει PlayStation. Ο ανεμιστήρας έχει γίνει ένα με μένα, βέβαια. Και θέλω να σας πω ότι... Μισό λεπτό να σας γυρίσω. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Τώρα θα αρχίσει αυτό και θα φωνάζει εδώ πέρα, θα γκαρίζει. Λοιπόν, πρώτη φορά παράγγειλα από το eFood, βέβαια. Κατέβασα την εφαρμογή στο κινητό μου, βέβαια, τώρα την ανακάλυψα εγώ. Στα κοντά 40 μου και το 2021, δεν το ξέρα πιο πριν. Τσάκα, 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 στην πόρτα μου ο καφές. Πήρα καφέ και δύο χυμούς για τα παιδιά μου και για μένα καφεδάκι. Και θα κάτσω να τον απολαύσω, βέβαια. Αυτά. Και... θα μιλήσουμε αργότερα. Λοιπόν, η παραγγελία ήρθε, βλέπεις.
Μέσα σε 5 λεπτά. Ναι. Μέσα σε 5 λεπτά. Να και η, ο χυμός του Θοδωρή, γιατί είσαι γυμνός. Δώσε το δείξουμε το χυμουδάκι που πήρες. Λοιπόν, αυτούς τους χυμούς πήρανε και ο ένας και ο άλλος. Ξέρεις μωρέ, έτσι, για να πάρω κάτι, όχι, δεν είχα χυμό μέσα στο ψυγείο, για να πάρω κάτι για να παραγγείλω τον καφέ, τέλος πάντων, έγινε αυτή η ιστορία. Βέβαια, γιατί με τζάνκι κόφηγο. Λοιπόν, αυτά και θα πάω να τον απολαύσω τώρα, να τον απειλάψω και θα σας ανοίξω μετά. Άντε στην υγεία σας. Γεια σας. Λοιπόν, είναι η επόμενη μέρα, είναι νύχτα και έχουμε ετοιμαστεί και θα πάμε να φάμε οικογενειακώς έξω. Φοράω και το κίτρινο μπλουζάκι που σας είχα κάνει το σούπερ μάρκετ χολ. Κάποιες φίλες μου κάτω στα σχόλια μου είπαν ότι μου πάει πάρα πολύ και τις ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα καλά τους σχόλια και εγώ το ξαναφόρεσα, βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε να φάμε τώρα και θα σας πάρω μαζί μου. Μαμά. Θα τα πούμε σε λίγο γιατί ο άλλος έχει πάθει ένα παροξυσμό. Κοιτάτε να δείτε τι κάνει. Ορίστε. Θέλει να δεθεί στο ψυγείο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τώρα εσείς λογικά δεν βλέπετε τίποτα. Γιατί ούτε εγώ βλέπω, να τρώνε ένα μηχανάκι και μπορείτε κάπως να δείτε το κάτι. Αλλά πάμε στον δρόμο για να φάμε. Είναι πολύ, πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μας αυτό. Στο πολύ είναι φυσικά. Α, μια χαρά. Εντάξει, γλίτωσα και το... Σου το Θοδωρή. Γλίτωσα και το βραδινό. Λοιπόν, σταμάτα, μη φωνάζεις. Ω, πω, Παναγία μου. Είναι σκοτάδια εδώ, βλέπεις. Δεν έχει φως τίποτα, κάνουν οικονομία. Λοιπόν, αυτά. Θα σας ανοίξω μετά να σου δείξω πώς και τι. Μη φάτε, κάτσε να δείξω πρώτα γιατί θα πέσετε σαν τα κοράκια. Κατάσταση είναι αυτή εδώ πέρα. Κάτσε μην πέσουν σαν τα κοράκια και τα φάνε όλα και δεν... Λοιπόν, ξαναλέω γιατί είχα μια... Λοιπόν, η κατάσταση είναι αυτή, η προσωρινή κατάσταση. Και έχουμε και μια γατούλα από κάτω εκεί πέρα, να τη. Βλέπεις. Και αυτά... Ορίστε, ήρθε και οι πατάτες. Ωραίες πατάτες κάνει εδώ. Είναι κανονικές ρε παιδί μου, δεν είναι προψηγμένες και τέτοια. Πάμε φάμε. Και μην κοιτάζεις. Με κοιτάζεις εξωτήν που σας μιλάω. Τέλος πάντων. Να, θα πάρω το τζατζίκι σου, δεν παίρνω εσένα. Λοντά. Να είσαι γενικός. Θα σας πεις ένα γεια, δεν σε δείχνω. Δεν νομίζω ότι σε συμφέρνω με δείξεις. Εντάξει. Να, το δωρείς τρώει. Ο μόνος που θέλει να πίνει στα μπλόγκ μου. Λοιπόν, να έχω και τα κορίτσια εδώ. Κορίτσια είναι η αγόρια. Κοίτα εδώ. Θέλετε, πραγματικά δεν τα πρόλαβα γαμώ το πριν. Πώς με περιμένανε να τα ταΐσω. Εγώ να τα... Κοίτα. Κοίτα πώς με περιμένουν, δεν τρελαθώ. Άγω το. Φέρε κι άλλα, βρε. Φέρε κι άλλα να το δώσω. Α, μωρέ. Και ξανατραβάω αυτό το βίντεο, βέβαια. Γιατί δεν με αφήνουν να το τραβήξω. Έρχονται και κάνουν παρεμβολές. Τέλος πάντων, είναι πρωί, είναι 2 Αυγούστου και χτες σας έδειξα που πήγαμε και τι φάγαμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Σκάσαμε από το φαγητό, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Αχ. Και τώρα είμαι εδώ και σκάω. Κοντεύω να λιποθυμίσω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Είχα σκοπό να το κλείσω χτες αυτό το βίντεο, αλλά δεν το έκλεισα. Γιατί έχω σκοπό να σου δείξω τι θα φάμε το μεσημέρι, βέβαια. Δεν πρέπει να είσαι ενημερωμένη τι θα φάω εγώ το μεσημέρι. Βέβαια. Νιώθω ρε παιδί μου ότι αν δεν το δεις, θα σκάσεις. Σε καταλαβαίνω. Γι' αυτό και εγώ είμαι εδώ για να σου το δείξω. Ορίστε. Ο άλλος με κοιτάει εδώ πέρα και με καμαρώνει. Και λέει, πραγματικά για τον άντρα μου μιλάω. Είχα λέει τέτοια γυναίκα λέει τόσα χρόνια λέει και δεν το ήξερα. Βέβαια του λέω εγώ. Είσαι μου λέει υπέρ τα λαντούχα. Με κοροϊδεύει δηλαδή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, εχθές. Βρήκα κάτι σπόρια επάνω στο μπάγκο της κουζίνας, στο παράθυρο δηλαδή. Να σας πω δηλαδή αυτή τη μικρή ιστορία. Ο άντρας μου κάθε φορά που τρώει πεπόνι ή οτιδήποτε άλλο που έχει σπόρια, τα αποθηκεύει σε ένα κουπάκι, σε ένα ποτηράκι και τα αφήνει πάνω εκεί στην κουζίνα. Αυτά μένουν εκεί με αποτέλεσμα να μου χλιάσουν, βέβαια. Και αν δεν τα πετάξω εγώ, μπορεί να δω ξαφνικά στο παράθυρο, πάνω στον μπάγκο, έτσι. Μπορώ να δω καμιά πεπονιά, καμιά καρπουζιά. Να δω διάφορα τέτοια πράγματα. Τα μαζεύει, τα αφήνει εκεί. Αυτό. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τραβάω. Μην μου χαλάσει πάλι το βίντεο. Λοιπόν, αυτό. Πέστε μου, και εσάς ο άντρας σας είναι σε αυτή την κατάσταση. Αυτός εδώ πέρα, σε άλλη περίπτωση, θα μπορούσε να έχει κάνει ολόκληρο κήπο. Τι κήπο. Να έχει δέντρα, να έχει πράγματα, να έχει θάματα. Δηλαδή, αυτή την ιστορία τώρα την κάνει χρόνια ουλάκερα, βέβαια. Χρόνια.
αλλά δεν καταλαβαίνει ότι δεν πιάνει, δεν ευδοκιμεί. Πρέπει να βγει από το ποτηράκι και να πάει έξω, στο χώμα. Παρά τα αφήνει εκεί και τα πιάνω εγώ μετά και τα πετάω τσουκ. Αυτά. Λοιπόν, τώρα θα κάτσω να πιω καφέ. Να, να σου δείξω. Και να σου δείξω και τι γίνεται εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Σαλόνι. Όλα αυτά είναι του Θοδωρακιού. Κοίτα εδώ τα παιχνίδια του. Αυτό. Λοιπόν, να δω στους καφές μου. Με αυτή τη θεσπέσια γυναίκα. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω τώρα κάτι άλλο. Ότι έχω σκοπό να ξεδιαλύνω τα παιχνίδια του μικρού, διότι μερικά είναι σπασμένα, μερικά είναι άλλα χαμένα. Μιλάμε τώρα για παιχνίδια, πολλά παιχνίδια. Πολλά. Έχω σκοπό λοιπόν να τραβήξω το τραπεζάκι του σαλονιού, να τα πετάξω όλα εδώ πέρα κάτω και να αρχίσω να ξεδιαλύνω και να τα βάζω τα καλά μέσα στα κουτιά και τα άλλα, τα σπασμένα, τα μισά, να πάω να τα πετάξω, γιατί δεν αντέχω άλλο αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά, σ' αφήνω εδώ. Πάω να πιω λίγο καφέ, να προλάβω να τον εδώ και τον, να δω τον άντρα μου, γιατί δεν τον βλέπω καθόλου βέβαια. Και μου λείπει πάρα πολύ, λείπω πολλές ώρες τα παιδί μου στη δουλειά, βέβαια. Και εγώ δεν αντέχω. Και έρχεται μετά κουρασμένο το βράδυ. Και εγώ θέλω να του τα πω όλα μαζεμένα, ξέρεις τώρα. Πάω εκεί πέρα από πάνω και μπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Και λέει, μη με τρελαίνεις, λέει άλλο. Κάτσε αγάπη μου, του λέω. Εγώ τι θα κάνω όλη μέρα, σε ποιο θα τα πω, πού θα μιλήσω. Καταλαβες τώρα. Και καταλήγουμε τις περισσότερες φορές να γίνεται ένα τρελό πανηγύρο, να τσακωνόμαστε, ξέρεις τώρα εσύ. Γιατί εγώ θέλω να τα πω όλα, ρε παιδί μου. Και πού θα τα πω. Και αυτός είναι κουρασμένος και δεν μπορεί. Εγώ όμως τι να κάνω, που είμαι όλη μέρα μόνη μου μέσα. Έτσι. Πρέπει κάποιο να το πω. Με παντρεύτηκες, βέβαια. Είσαι υποχρεωμένος να μ' ακούς. Τέλος πάντων, αυτά. Τώρα θα σας ανοίξω αργότερα για να σου δείξω τι θα φάμε. Βέβαια, σήμερα είναι ένα πολύ υγιεινό φαγητό. Λοιπόν, συνεχίζω στο ίδιο μοτίβο που με είδατε και πριν. Δεν έχω αλλάξει, ακόμα φοράω την πιτζάμα. Δεν πειράζει. Πού είσαι, εδώ. Λοιπόν, ναι. Και τώρα θα πάω να κάνω ομελέτα. Αλλά όταν κάνω εγώ ομελέτα, δεν θέλω να πετάει κουνούπι, ρε παιδί μου, βέβαια. Γιατί εγώ τα αυγά τα φοβάμαι. Φοβάμαι τη σαλμονέλα. Το καταλαβαίνεις. Και εγώ τη φοβάμαι και η φίλη μου η Μιρέλα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Τέλος. Είμαστε άρρωστες με τη σαλμονέλα. Δεν μπορούμε δηλαδή να φτιάξουμε ένα αυγό και μετά να αρχίσουμε να ξερνάμε. Πρέπει να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο. Και ποιο είναι το πρωτόκολλο. Φτιάζεις τα αυγά σου, δεν ακουμπάς πουθενά τίποτα, πλένεις τα χεράκια σου και ύστερα κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Δεν ακουμπάμε τίποτα με τις αυγουλίτρες στα χέρια. Τις επιφάνειες. Αυτά ως εδώ. Λοιπόν, προχωράω να κάνω την ομελέτα και θα σας δείξω. Θα σας δείξω βασικά έτοιμη, γιατί εγώ δεν μπορώ τώρα να, πώς το λένε, να κρατάω την κάμερα, να σας το γυρνάω, γιατί θα πιάσω αυγά, που σας είπα. Λοιπόν, σε κλείνω και σε ανοίγω σε λίγο να δεις τι έχω κάνει. Λοιπόν, εγώ τώρα χτύπησα τα αυγά, βλέπεις εδώ πάρα πολύ προσεκτικά. Έπλυνα κατευθείαν τα χέρια μου πριν να κουμπίσω το αλάτι. Δεν μπορούμε να κουμπάμε το αλάτι με την αυγουλίλα, σε καμία περίπτωση. Τα χτυπάμε όμορφα και ωραία. Έχει ένα μαύρο μέσα και δεν μου αρέσει, τέλος πάντων. Και έχω βάλει το. Πώς το λένε, μωρέ. Πώς το λένε, που ψήνουμε τα αυγά τώρα. Τι κάνει, μπράβο, τι κάνει. Ναι, για να κάψει το λάδι και να γίνει ομελέτα. Θα σας το δείξω. Λοιπόν, σε έφερα εδώ τώρα να ρίξω τα αυγά. Ψιλοκάπνισε αυτό τώρα, δεν έπρεπε. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, το ρίχνω εδώ πέρα. Το βλέπεις. Και το αφήνω να γίνει. Το έχω κατεβάσει από το δυνατό στο σιγανό για να γίνει μια χαρά, για να μην καεί. Και πάω να πιω το πιάτο εγώ. Δεν θα το αφήσω έτσι. Όχι, να βάλω αυτό το νερό. Βέβαια. Να το προσέχει να καλά. Το βλέπεις και εσύ από εκεί. Πάντα το βλέπεις, αλλά θα το λέω εγώ. Πω, μυρίζει. Μπορεί, φύγε από εδώ. Γιατί έχω αυγά. Μα εγώ τι να μου τη φορώ. Μα που πας εσύ με τη μάσκα, δεν σου στείλει. Λοιπόν, το που δεν γίνεται. Απλώς τη φορώ για να, γιατί άμα τη βγάλω μυρίζει. Γεια σου παιδιά. Τι μυρίζει. Αυγό. Ναι. Μην ακουμπάς τίποτα, μην ακουμπάς τίποτα. Γεια σου παιδιά. Μπράβο, θα πουλήσω τότε στον πάγκο. Μπράβο, θα καθαρίσω. Ναι, θα καθαρίσω. Εγώ μια μέρα έπινα τα πιάτα, Γιατί εσύ δεν μπορούσες. Δεν μπορούσα, λοιπόν. Σε βοήθησα γιατί γίνεται αυτό τώρα εδώ πέρα. Και θα σου δείξω σε λίγο. Λοιπόν, βλέπεις σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Σιγά σιγά φτιάχνει. Κάτσε να σε φέρω από εδώ. Μισό λεπτό να σε φτιάξω. Λοιπόν, βλέπεις σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Θα σου δείξω και από κάτω. Βλέπεις, είναι μια χαρά. Και τώρα εγώ θα περιμένω λίγο ακόμα. Για να τη γυρίσω. Να. Και για να γίνει τέλεια. Λοιπόν,
Κάτσε γιατί μην μου πέσει κάτω. Α! Εντάξει, ζω. Καλά είμαι, Θοδωρή. Τρόμαξε κι αυτό, σου λέει τι γίνεται. Να, τη γυρνάω και από εδώ. Την πατάω και θα γίνει μια χαρά. Θα σε δείξω μόλις γίνει. Λοιπόν, και αφού έχω βεβαιωθεί ότι όλα είναι μια χαρά και δεν θα μου διαταράξουν την στομαχική μου κοιλότητα, βέβαια, τα αυγά, συνεχίζω, έχω υδρώσει, κάνει, όχι ζέστη, ζέστη λίγο, λιποθυμάω, τέλος πάντων, θα ψήσω και τα δυο μπιφτέκια αυτά τα έτοιμα. Ναι, καλά, μην μου πείτε τώρα ότι είναι αμφιγεινά και αυτά, γιατί όλοι τα τρώμε. Τέλος, δεν ακούω κουβέντα. Λοιπόν, και αν δεν τρως αυτά τα μπιφτεκάκια που παίρνω εγώ, τρως, πώς το λένε, το σφαχτό το άλλο, που ανεβάζει τη χοληστερίνη, βέβαια, και μετά πας σε λίγο καιρό και καπούτ, πεθαίνεις. Πώς το λένε, μωρέ, το αρνάκι, δεν το τρως το αρνάκι, βέβαια. Το αρνάκι δεν νομίζω ότι είναι καλύτερο από αυτό, όχι, είναι χειρότερο από αυτό, γιατί πάει και βουλώνει τις αρτηρίες και παπ, την πατάς. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάτσε να δω και την ομελέτα, γιατί εδώ πέρα γίνεται χαμός. Λοιπόν, μια χαρά είναι η ομελέτα, άσπρη, άσπρη και παχιά. Θα κάνω και τα μπιφτέκια και θα συνθέσω μετά αυτό που θα σας δείξω. Λοιπόν, ήρθαμε οικογενειακώς για να σας ενημερώσουμε κάτι. Βέβαια, πρέπει να σας το δείξουμε. Για δείξτε τι φτιάξαμε. Στέ μου. Τι λέει εδώ. Εδώ είναι 2. 2 Αυγούστου. Και είναι όλες οι μέρες. Και εδώ είναι το 5. Εντάξει, πες μας τι είναι αυτό. Το 6. Ναι. Το 10. Ωραία, ναι, άστα. Δεν πειράζει, έχει όλα τα νούμερα. Μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Έβαλα μόλις μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Μόλις τελειώσουν όλα αυτά, ναι, θα πάω στο δημοτικό. Μπράβο. Λοιπόν, επειδή ο Θοδωρής ανυπομονεί να πάει στην πρώτη δημοτικού και μου λέει «Μαμά, πότε θα πάω στο σχολείο, κάθε μέρα». «Μαμά, πότε θα πάω στο δημοτικό, να πούμε στα παιδιά πρώτα». Θα μου βάλεις και πρωινό. Βέβαια. Λοιπόν, και μου λέει συνέχεια «Πότε θα πάω μαμά στο δημοτικό, πότε θα πάω, που είχε σπάσει τα νεύρα κάθε μέρα». Και του λέω «Λέγω παιδάκι μου», του λέω. Μια μίγα είναι το σπίτι. Λοιπόν, μην τρελαίνεσαι, του λέω. Θα σου φτιάξω ένα ημερολόγιο, ε? Και κάθε μέρα λέω, θα διαγράφεις τη μέρα, θα τη σκίζεις. Περίμενε. Θα σκίζεις τη μέρα και όταν τελειώσουν οι μέρες, θα είναι εκείνη τη μέρα που θα πας στο δημοτικό. Και να εγώ, περίμενε. Πήγα και του το έφτιαξα ένα αυτό σχέδιο, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα σειρά, από πίσω χαρτόνι, από ένα παιχνίδι το πήραμε αυτό, κλιμεντώνει λέει, βλέπεις. Και έκανα όλες τις μέρες μέχρι τις 13 Σεπτέμβρη. Μέχρι τις 13 τι το κάνω. Ξέρω τι θα κάνουμε με αυτά τα σχολεία, δεν ξέρουμε. Μπορεί να μην ξεκινήσουμε τις 13, αλλά θα το δούμε. Κάποιος θα το φτιάξω. Λοιπόν, μην κάνεις έτσι, αγόρι μου, θα βγάλεις τα μάτια σου. Λοιπόν. Κοιτάξτε, παιδιά. Το μάτι μου. Ναι. Το πιάσα. Δεν το πιάμε το μάτι. Λοιπόν, αυτό. Οκ. Okay. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνουμε τώρα και θα σας δείξουμε μετά το φαγητό. Λοιπόν, αρχίζω και συνθέτω το. Τελικά θα κάνω μπέργκερ. Αλλά τι μπέργκερ. Πάλι πονάει. Τι μπέργκερ θα κάνω. Θα κάνουμε ό,τι έχω στο ψυγείο. Βέβαια, γιατί αυτό το βίντεο σας δείχνω και το παστίτσιο του φτωχού. Θα σας δείξω και το μπέργκερ του φτωχού. Τέλος πάντων, εγώ δεν είχα πολλά υλικά και ό,τι βρήκαμε στο ψυγείο μου, ρε παιδί μου, το βάλα μέσα. Και θα σας δείξω με κατά αυτόν τον τρόπο πώς δεν πρέπει να τρελαινόμαστε. Βέβαια, ό,τι έχουμε μέσα στο ψυγείο μας, καλό είναι να το βάζουμε, να τρώγεται, γιατί είναι πολύ κρίμα. Δεν έχω πιάσει κι εγώ πολλές φορές τον εαυτό μου να πετάω πράγματα που έχουν λήξει και δεν έχω προλάβει να τα φτιάξω. Τώρα πια δεν το κάνω αυτό. Ό,τι θα έχουμε στο ψυγείο μου θα το εκμεταλλευτώ και θα το μαγειρέψω να το φάνε τα παιδιά μου και εγώ. Λοιπόν, τελείωσαν αυτά. Θοδωρή, κάτσε πρωί και μου τρώσε τα υλικά. Μου τρώει όλα τα υλικά. Και πριν τα φάει, θα σας γυρίσω να δείτε. Θα κάνω πρώτα με την ομελέτα, βέβαια, γιατί το έχω δύο μπιφτέκια στο φούρνο και δεν έχουν γίνει. Λοιπόν, σας γυρνώ. Να το, κάτσε μην μου πέσει κάτω. Θοδωρή, φύγε. Το βλέπετε? Τέλεια. Λοιπόν, και τώρα τι θα κάνω. Έχω βάλει εδώ στην τοστιέρα τα ψωμάκια. Να τα. Ωραία. Μισό λεπτό να τα πιάσω έτσι. Δεν θέλω. Αου, κάει κακά μου το. Αυτό θέλω. Λοιπόν, τα ανοίγω. Ποιο θες? Δεν θέλω καμένο. Ναι, ένα λεπτό τώρα γιατί κάει τα. Λοιπόν, θα τα ανοίξω, μην μιλάς λίγο. Και θα βάλω του Νόντα μαγιονέζα εδώ. Θα βάλω και λίγο πάνω. Δεν ξέρω ρε παιδί, θα βάλω και λίγο εδώ. Αυτός είναι και παράξενος. Δεν πολύ τρώει πράγματα. Λοιπόν, θα του βάλω αυτό το κομμάτι, την ομελετίτσα εδώ πέρα. Ντομάτα τώρα να του βάλω ή θα με δείτε, δεν ξέρω. Μπορεί να με δείτε κιόλας. Και το τυράκι. Και θα του βάλω και μια φέτα ντομάτα που μισή. Βέβαια, τη μισή τη ντομάτα, αλλά εγώ δεν τη βάλω. Αυτό. Και θα το κλείσω εδώ πέρα, φιλενάδα, αγαπητή. Και να το. Το βλέπει. Μια χαρά είναι αυτό το μπέργκερ. Θα το πάνε και το ευχαριστηθούν. Ο Θοδωρής, τι θέλει μέσα. Και έτσι αυτή τη μαγιονέζα. Τίποτα. Ωραία. Θέλω... Αυτό. Μια ντομάτα. Αυτό. Τυράκι. Αυτό. Εντάξει, αυτό ντομάτα και. Τίποτα άλλο. Ντομάτα και. Πώς το λέμε αυτό που πέφτει. Ομελέτα. Εντάξει. Λοιπόν, πάει και του Θοδωρή. Ένα ο Νόντας, ένα ο Θοδωρής. Και μετά θα του φτιάξω από όλο ένα με τα μπιφτέκια και πάει και τελείωσε η δουλειά. Το ήθελα να σα πω. Λοιπόν, μισό λεπτό.
το βλέπεις και μόνη σου, ό,τι μπορείς, κάτι γιατί θα μου πέσεις, ό,τι μπορείς να κάνεις. Μπα. Με πολύ λίγα υλικά, φαγητάκι. Φαίνεται μεσημεριανό, καλοκαίρι είναι, δεν χρειάζεται να παλοπονόμαστε πολύ, να τρώμε, να σκάμε. Λοιπόν, και φρουτάκι και τελείωσε αυτά. Μόλις τώρα βγουν τα μπιφτέκια, θα σου δείξω και με τα μπιφτέκια. Το ίδιο είναι, δηλαδή η διαδικασία είναι και με τα μπιφτέκια, έτσι. Αυτό το πράγμα θα σου δείξω. Λοιπόν, σε ξανανοίγω γρήγορα γιατί με φωνάζει και ο Θοδωρής και θέλει νερό, ενώ του έχω δίπλα, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, και ξεκινάω τα υπόλοιπα. Να τα. Τα έχω συνθέσει τέλος πάντων εδώ πέρα, δεν είναι κάτι φοβερό. Έβαλα από κάτω μαγιονέζα, τυρί, μπιφτέκι. Και θα βάλω και ντοματούλα. Βέβαια. Με να μ' αρέσει η ντομάτα πάρα πολύ. Σ' άλλους δεν αρέσει τόσο πολύ. Εντάξει, ο Θοδωρής την τρωιονώντας δεν. Δεν γουστάρει, παιδάκι μου. Εγώ θα βάλω μπουλίκι όμως. Και όποιος θέλει, ας τη φάει. Όποιος δεν θέλει, ας μην τη φάει. Λοιπόν, αυτά. Και από πάνω θα βάλω στο ένα μαγιονέζα μόνο. Ούντο. Αυτό θα του δώσω γνώντα. Με τη μία ντομάτα. Ορίστε. Θα το κλείσω. Να τώρα, παιδιά. Εύκολα, γρήγορα. Υγιεινά δεν θα πω γιατί δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων. Ή τρως βρωμιά ή δεν τρως. Αυτό. Τέλος. Λοιπόν, είναι νύχτα πια και πριν μπω να κάνω λίγο λούσιμο και λίγο μπάνιο, βέβαια, γιατί εσείς ξέρετε πολύ καλά, αγαπημένες μου, ότι εγώ δεν κάνω πολύ μπάνιο, ούτε πολύ λούσιμο. Λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις έτσι. Δεν προλαβαίνω κιόλας να κάνω πολύ. Τέλος πάντων, λίγο λούσιμο και είμαι ευτυχισμένη και λέω και δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τα μπέργκερ γίνανε, τα φάγαμε και ήταν πάρα πολύ ωραία, χωρίς να τρελαθώ ότι δεν έχω μαρούλια, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο. Λοιπόν, ό,τι είχαμε στο ψυγείο. Σας έδειξα και χτες πώς κάνω εγώ το παστίτσιο. Σας έδειξα σήμερα και πώς μπορούμε να κάνουμε και τα μπέργκερ χωρίς να τρελαθούμε με λίγα υλικά, ό,τι έχουμε στο ψυγείο μας, κάθε μια μας και ο καθένας μας. Αυτά. Τώρα θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ πέρα και θα σου πω, αν σου άρεσε κάνε ένα like και κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, βέβαια. Και πάτε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, γιατί δεν γίνεται να ανεβάζω εγώ βίντεο και να μην το ξέρεις εσύ, βέβαια. Πρέπει να ενημερώνεσαι συνέχεια και θα σου έρχονται ειδοποιήσεις. Γεια σου, δωράκι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ως την άλλη φορά να είστε καλά. Γεια σας.